Οι εμβολιασμένοι στις μονάδες θετικής θεραπείας είχαν κάνει το εμβόλιο μέχρι τον Μάρτιο. Αυτό ξεκαθάρισε σε δηλώσεις της αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Όπως είπε για τη μετάλλαξη όμικρον, φαίνεται τα συμπτώματα είναι ήπια, ενώ φαίνεται να είναι μεταδοτική. Φαίνεται να είναι μεταδοτική. Δεν έχουμε ακόμη αρκετά στοιχεία, γιατί για να δούμε και τον εμβολιασμό και το πώς εξελίσσεται η νόσος, θέλουμε χρόνο. Θα ξέρουμε πολύ περισσότερο στην επόμενη εβδομάδα και ακόμη περισσότερο στις 2 εβδομάδες. Η σκέψη λοιπόν που είχα διατυπώσει τότε έλεγε ότι ενδεχομένως και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός θα μπορούσε ένα μέρος των νοσηλείων, όχι ολόκληρα τα νοσηλεία γιατί είναι τα ποσά τεράστια, θα μπορούσε ένα μέρος των νοσηλείων να πληρώνεται από αυτούς. Αυτή είναι μια νοοτροπία η οποία δεν υπάρχει. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, στους 3 μήνες αναμένει την 3η δόση εμβολιασμού για όλους, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Χορήγηση της 3ης αναμνηστικής δόσης σε όλους τους πολίτες 18 και άνω, 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους με 2 δόσεις. Σε περίπτωση προηγηθήσας νόσου COVID-19, ο εμβολιασμός συστήνεται 3 μήνες μετά τη διάγνωσή της. Η διαφαινόμενη μεταβολή του κινδύνου μόλυσης από την παραλλαγή όμικρον σε συνδυασμό με την έναρξη του χειμώνα καθιστούν απαραίτητη την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της προστασίας έναντι της νόσου COVID-19 μέσω της επιτάχυνσης του αναμνηστικού εμβολιασμού. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα συνεχίσει να αξιολογεί τα νέα δεδομένα και να επικυρωποιεί τις συστάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία του πληθυσμού. Ενώ αυξάνονται τα ραντεβού συνεχώς για εμβολιασμό είτε πρώτης είτε τρίτης δόσης στα εμβολιαστικά κέντρα. Το εμβολιαστικό κέντρο Καβάλας έχει 4 εμβολιαστικές γραμμές με maximum δυνατοτήτων τα 370-380 την ημέρα και σε αυτό το διάστημα είμαστε ακριβώς στο πικ, είμαστε δηλαδή πλήρης. Γι' αυτό και καθημερινά έχουμε πάρα πολλούς εμβολιασμούς πλέον από το τελευταίο διάστημα, διότι κυρίως όμως είναι οι συμπολίτες οι οποίοι έρχονται για την 3η δόση τους. Έχουμε και τις άλλες 2 δόσεις, αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός αφορά την 3η αναμνηστική δόση, η οποία, όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι, είναι απαραίτητη πλέον.